πει για τη σύντροφό του, καταλαβες. Αυτό το κυνηγητό όμως που περιέγραψε είναι άλλο, δεν είναι το ίδιο. Πολύ εντάξει, περισσότερο. Τσουτσούριασα όταν... με το στίχο από το Μαγιακόφσκι, θέλω να σου πω. Μα τώρα, δηλαδή... Πήγα, το βρήκα όλο το ποίημα, το διάβασα. Ω, μας έλειωσε, μας έκανε. Στο παρεκκλήσι της καρδιάς καίγονται ψαλτήρια, δηλαδή... Άκου τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν τον είχα ξανασυναντήσει, όσο και αν θα φανεί παράξενο σε κάποιους, τον Βασίλη ποτέ. Μετά από τη συνέντευξη και μετά από κάποιες άλλες συζητήσεις που κάναμε οι δυο μας, έχουμε πει ο ένας τον άλλο ότι έχουμε αποκτήσει από έναν φίλο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλω να πω και κάτι όμως ακόμα. Λέμε για αυτούς που είναι δημόσια πρόσωπα... Να υπάρχει, μην κρύβεστε ή να αυτό βγάζετε τα, να έχετε εξωστρέφεια για να μην σας θυμίσει. Για να, μην, θέλει, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά επειδή λέμε. Ο Βασίλης και η Δέσποινα χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια η σχέση τους. Πάλι το ίδιο κυνηγητό έχουν. Πάλι να τις στείλουν στα αεροδρόμια, πάλι να τις στείλουν έξω από το σπίτι τους, πάλι να τους τραβάνε φωτογραφίες. Πάλι. Κοίτα, για όλο αυτό που περιέγραψε με το ζεϊμπέκικο. Και περιγραφές που έκανε είτε με το Σάβα που έκανε αυτό το βιντεάκι, είτε μετά με τη στολή στα καρναβάλια, ή με μια περιγραφή που έκανε για μια εκπομπή που εγώ δεν κατάλαβα προσωπικά ποια εκπομπή. Ούτε και εγώ, αλλά ντρέπομαι και μόνο που το άκουσα. Όχι, εγώ ξέρω, αλλά ας τους δώσουμε το δικαίωμα να πούνε αν χρειάζεται μια συγγνώμη τώρα που ακούσανε τον Βασίλη. Εγώ σε ένα πιο γενικό πλαίσιο θέλω να το θέσω, ότι ρε παιδί μου, έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Απόλυτα. Δηλαδή, είναι τόσο ανθρωποφαγικό και τόσο άγριο αυτό το πράγμα. Χωρίς να σκεφτόμαστε, δηλαδή στο βωμό του θα κάνουμε λίγο πλάκα ή λίγο χιούμορ. Μπορούμε να το παίζουμε έτσι το παιχνίδι. Όταν ένας άνθρωπος, είναι αυτό που λέει, δηλαδή δεν ξέρεις τι θέμα μπορεί να έχει. Μπορούμε να κάνουμε πλάκα με κάτι τέτοιο. Την έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές. Για το body shaming και το body positivity και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εγώ έχω βαρεθεί λίγο αυτή την ιστορία. Δηλαδή νομίζω ότι πια είναι το 2024 μια χρονιά που δεν χωράνε αυτά. Όχι στο πλαίσιο του political correct, στο πλαίσιο της ανθρωπιάς. Για ανθρώπους μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν ξέρω. Ξέρεις, θα πρέπει να το βγάλουμε και από το... το DNA μας, όλα αυτά τα σχόλια που η δικιά μου η γενιά τουλάχιστον μεγάλωσε δυστυχώς με αυτή την οτροπία του να κάνεις πλάκα, να χλεβάσεις τον άλλον. Θέλω να ελπίζω και γι' αυτό θλίβομαι όταν ακούω από τηλεοπτική εκπομπή το 2024 ότι γίνεται αυτό να κριτικάρεις το σώμα ενός ανθρώπου που βακχικά αφιερώνει στον έρωτά του το χορό του, που δεν με νοιάζει να κουνάει ακόμα και τα δάχτυλα του χεριού του για μένα. Είναι ντροπή για την ελληνική τηλεόραση, είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία. Βασικά. Θέλω να πιστέψω ότι ήταν δεν ξέρω πού. Θέλω να πιστέψω ότι το έχουν μετανιώσει όποιοι το έχουν κάνει. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι γενικότερη συζήτηση. Γιατί εγώ δεν θέλω να λέμε και ποιος έκανε τι. Δεν έχει σημασία, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά αξίζει να κάνουμε όλη μια εσωτερική διαδρομή στον τρόπο που ο ίδιος ο άνθρωπος το έθεσε, με τόση ας πούμε ταπεινότητα. Ότι ρε παιδιά, πού ξέρετε τι πρόβλημα μπορεί να έχω εγώ.